It's just a cigarette and it cannot be that bad. Honey, don't you love me and you know it makes me sad. De tesera, tria, dio, ena. Για άκου λίγο. Για δώσε δυνατά να ξεκινήσει τον κούλερ. Νομίζω το πρόδωσα και ετοιμαζόμουν να σας το πω σιγά σιγά. Θα έλεγα είναι νέος, είναι φρέσκος, είναι όμορφος, έχει καλή φωνή, είναι η αδυναμία της μαμάς μου. Θα έλεγα πάρα πολλά. Έχει γίνει viral στο YouTube με τις βιντεάρες του. 11 εκατομμύρια views το ένα τραγούδι, 42 εκατομμύρια views το άλλο τραγούδι. Τώρα και που θα σας τα πω, τι να σας τα πω, μόλις το προδώσαμε, δώστε δυνατό το τραγούδι! Γιατί μαζί μας σήμερα έχουμε τον Κωνσταντίνο Κουφό! Είχα προετοιμάσει άλλα πράγματα να πω εγώ. Ωραία. Είσαι καλά. Είμαι καλά. Καλώς ήρθες εδώ στο κούλερ μας. Στο κούλερ είμαι και εγώ κούλ όπως και εσύ φανταζόμαι. Είσαι κουλ τύπος. Σε βλέπω να είμαι πολύ κουλ τύπος. Κοίτα, εγώ από το λίγο που τον έχω λίγο ζήσει τώρα στα καμαρίνια, λίγο εδώ, λίγο αυτά, είναι πολύ κουλ τύπος ο Κωνσταντίνος. Εντάξει. Και χαίρομαι, γιατί θα το πω το παραπονό μου. Για πες το. Γιατί δεν είχα προλάβει να τον γνωρίσω, γιατί στα βραβεία εκεί που ήρθες. Και σε βγάλαμε εκεί πέρα, τι ωραία πρωτοεμφανιζόμενο. Πήρε και το βραβείο σου. Τραγούδι με την Κατερίνα Στικούδη. Τα σάρωσε όλα εκεί, φοράγε λευκά. Θυμάστε τα φωτεινά. Ναι. Παγωτατζή ήμουνα. Ήρθε παιδιά, ήρθε εκεί στο backstage. Δεν προλάβαμε να του μιλήσουμε του ανθρώπου. Να τώρα λοιπόν. Πώς αισθάνθηκε. Μας δόθηκε η ευκαιρία να τα πούμε από κοντά. Λοιπόν, σήμερα θα γνωρίσουμε από κοντά καλά, πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αυτό είμαι εγώ, έτσι. Δώσε δυνατά. Τι γίνεται στο YouTube με την πάρτι σου, να το πω έτσι. Κοίταξε, τα τραγούδια πάνε πάρα πολύ καλά. Όπως είπες και εσύ, 42, κοντά 43 πιο ωραία. 21 το μετρό αντίστροφα, 11 κόμμα κάτι το τα ποτήρια ψηλά. Απίστευτο. Το κόσμο μας αγαπάει, τον κόσμο τον αγαπάμε. Γιατί όσο μας αγαπάει αυτός ο άλλος, τόσο τον αγαπάμε κι εμείς. Προσπαθούμε κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι για τον κόσμο. Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Ότι βλέπω, βασικά βλέπω ότι ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ. Δεν φαντάζεσαι πόσο πολύ αγαπάω εγώ τον κόσμο. Μα το οπότε βλέπω. Οπότε είναι δούνε και λαβίνα αυτό. Έχω έρθει εγώ, σε έχω δει. Αυτά είναι, σε περιμένω και τώρα. Σε είδα το καλοκαίρι με το ρουβά. Αυτά είναι, σε θέλω και τώρα. Εκεί ήμουν από κάτω, βέβαια δεν με είδες με το σκοτώ. Είσαι ρουβίτσα ή κουφίτσα. Εγώ είμαι κουφίτσα. Εντάξει, ωραία. Και δύο, οπότε δεν κάνεις κάτι κακό, κατάλαβες, δεν χάνουμε. Είστε ωραίοι. Τα στρατόπεδα δεν τα χαλάμε. Αγαπώ Κέρκυρα και νομίζω ότι σε πάει πολύ και σε γουστάρει και ο ίδιος πολύ. Μα είμαστε, κάνουμε καταρχήν χαμό στο μαγαζί και ο Σάκης, η Πάολα, η Τάμτα. Όλα τα παιδιά. Η αλήθεια είναι το σχήμα σας είναι εξαιρετικό. Εγώ είμαι big fan της Τάμτα. Είμαι πολύ. Big fan της Πάολα. Θεωρώ ότι έχει εξαιρετική φωνάρα. Λαϊκή, αυθεντική, ωραία φωνή. Είναι τυχαίο που και η Πάολα είναι στην Panic. Panic, ωραίο. Είναι όλοι Panic. Panic O's. Γίνεται πανικό στο μαγαζί. Πώς είναι στην εταιρεία, είσαι αγαπητό παιδί της εταιρείας. Τώρα πρόσφατα μπήκα στην εταιρεία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί δουλεύω με άτομα τα οποία έχουν όρεξη για δουλειά. Είχατε φωτογραφίες. Έτσι. Έχω πολύ χαρά που συνεργάζομαι με την Panic. Είναι μια εταιρεία που ήθελα από το 12 να μπω. Που στο 12 δεν ήμουν σταδρωμένα. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν επιθυμία μου να μπω, το κατάφερα. Συνεργάζομαι άψογα, φαντάζομαι. Δεν έχω κανένα παράπονο, λέω εγώ τώρα. Έτσι, έχετε κάποιο παράπονο! Λέω τώρα έτσι. Δεν έχω κάποιο παράπονο. Είμαι χαρούμενος. Στηρίζω και με στηρίζουν πολύ. Γιατί έτσι είναι και αυτό. Έτσι είναι. Αυτή είναι η δουλειά, είναι δούνε και λαβίν. Παντού. Το δούνε και λαβίν υπάρχει παντού στη ζωή μας. Αυτό μου έχει μάθει ο πατέρας μου, η μητέρα μου και το εφαρμόζω όσο πιο πολύ μπορώ στη ζωή μου. Μου αρέσει. Μίλησε και για μαμά και για μπαμπά. Έχω να σου πω. Αγαπώ πάρα πολύ, να ξέρεις τι γνωρίζω. Θα σε ρωτούσα, γιατί και εγώ την αγαπώ. Τη μαμά μου εδώ την έχω κάνει στάρ στην Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στην κυρία Διονυσία. Την αγαπώ πολύ. Επειδή μου έχει πει πολύ καλά λόγια η Ευαγγελία για εσάς, κυρία Διονυσία. Να σας έχει δώσει καλά. Εσάς, την οικογένειά σας, την κόρη σας. Έχεις άλλα αδερφιά. Τον αδερφό μου, τον Βασίλη. Τον Βασίλη. Και τίποτα, πάνω από όλο υγεία αυτό. Άντε, τα πήρες και σήμερα τα κομπλιμέντα σου. Σε χάζευε, σε είδε πρόσφατα στη συνέντευξη σε γνωστό τηλεοπτικό σταθμό, να μην πούμε. Να μην πούμε. Κοίτα, μωρέ. Αυτό το παιδάκι μου λέει πόσο το συμπαθώ. Να είναι καλά, την συμπαθώ και εγώ πολύ και την περιμένω στο κέντρο Αθηνών. Να τα πούμε, να τα σπάσουμε όλα. Θα τη φέρω εγώ. Να τη αφιερώσω τραγούδια έτσι όμορφα. Και τώρα που είπε, λοιπόν, μίλαγε για τον κόσμο και συνεχίζει. Θα ήθελα να σου πω. Είχα πάει παιδιά να τον ακούσω μαζί με τον Σάκη Ρουβά το καλοκαίρι και με το που βγήκε. Έδωσε πάσα νομίζω μετά ο Σάκης, έκανε το πρώτο του πρόγραμμα, βγήκε εσύ. Την ώρα που βγήκε, παιδιά,
Γινότανε χαμός από τις τσιρίδες και το βουλιαχτό. Εν τω μεταξύ, πώς αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, που τα τραγούδια σου είναι, ας πούμε, και τραγούδια στίχη ατάκα που τα συγκρατούν και από κάτω και να μην τραγουδήσεις εσύ, ηχούνε παντού. Όπως έχω πει και με ένα φιλαράκι μου που σε λίγο θα είναι εδώ πέρα να παίξει κιθάρα μαζί μας, ο Γιώργος, ο Παρασκευάς, είναι σημαντικό αυτό που μου έχει πει και εκείνος, ότι ο στίχος που γράφουμε καμιά φορά να μένει στον κόσμο. Όπως είπα και πριν, επειδή με αγαπάει ο κόσμος και τον αγαπάω κι εγώ, είμαι μέσα στον κόσμο, είμαι μέσα στο κοινό, ακούω κι εγώ τραγούδια. Δεν είμαι από αυτούς που δεν θα ακούσω π.χ. άλλους τραγουδιστές. Ακούω και έχω πολύ μέσα μου τα τραγούδια τα ελληνικά. Τα αγαπώ. Οπότε, όπως περιμένω από τον αγαπημένο μου καλλιτέχνη να πει κάτι συγκεκριμένο που μου αρέσει, έτσι κι εγώ θέλω στον κόσμο να δώσω αυτό που θεωρώ θα του αρέσει. Κάπως έτσι νομίζω ότι γράφω το στίχο μου. Πώς αισθάνεσαι όταν από κάτω ο κόσμος σιγοτραγούδαει τα τραγούδια σου και χωρίς να βγάλεις μιλιά. Ανατριχιάζω πάρα πολύ. Δηλαδή, σηκώνεται τρίχα καγγέλο. Την Παρασκευή, δηλαδή πρόσφατα στο κέντρο Αθηνών, για πρώτη φορά με το που τελειώνω το πρόγραμμά μου, εγώ συνηθίζω κάθε φορά που τελειώνω το πρόγραμμά μου να κάνω ακαπέλα το ΙΠΙΟΡΑ στην Ελλάδα. Μόνος μου με την συνοδεία λίγο ενός βιολιού και ενός με τον Μπελέκ, πολύ λίγο. Και αφήνω τον κόσμο να τραγουδάει. Για πρώτη φορά λοιπόν αυτή την Παρασκευή δοκίμασα να βάλω τον κόσμο να παίζει παλαμάκια μαζί μου. Έλα. Είδα ένα μαγαζί να το κάνει αυτό. Αυτό θέλω να παίξω που θα πω τώρα. Θα σας δώσω πλάνα από το συγκεκριμένο σημείο για να το περάσετε να το δείτε. Άμα θέλετε, ναι, να το δείτε ο κόσμος. Έχεις. Έχω πλάνα να σας τα δώσω. Εντάξει, αυτό πρέπει να ήταν φοβερή εμπειρία. Για μένα, εγώ ανατρίχιασα γιατί είμαι στο χώρο μόλις ένα χρόνο. Αυτός είναι ο δεύτερος χρόνος που διανύουμε. Και δεν είναι απλά τιμή. Για μένα είναι κάτι εξωπραγματικό. Το ότι ο κόσμος με αγαπάει και με στηρίζει τόσο πολύ είναι δώρο Θεού. Και ευχαριστώ τον Θεό και τον κόσμο που με βοηθάει να το κάνω. Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό που είπες. Πού θεωρείς ότι οφείλεται αυτό? Έχει να κάνει με τα τραγούδια, έχει να κάνει με τον καλλιτέχνη, έχει να κάνει με τον άνθρωπο καλλιτέχνη. Δηλαδή, για κάποιο λόγο τα τραγούδια σου έχουν πάρα πολλά views στο YouTube. Πάρα πολλά. Εσύ το είπες, είσαι μόνο ένα χρόνο. Και δηλαδή, τα τρία τραγούδια σπάνε τα views στο YouTube. Πού οφείλεται αυτή η επιτυχία της? Εγώ θεωρώ ότι είμαι ένα παιδί, όπως σου το λέω, παιδί απλό, που δεν άλλαξε κάποια συνήθεια από όταν θεωρητικά έγινε λίγο πιο γνωστός από ό,τι ήδη ήμουν. Από ό,τι ήδη ήμουν, ακούστηκε λάθος. Από ό,τι μπορεί να ήμουν, ξέρω εγώ. Εντάξει, όλοι λίγο πολύ. Ναι, στο χωριό μας, στο νησί μας, όλοι μας ξέρουν, ξέρω εγώ. Οπότε γνωστός στο χωριό μου, στο νησί μου, ναι. Δεν άλλαξε κάτι κάποια συνήθεια. Ούτε ξέρω εγώ, αγόρασα κάποιο αμάξι, καμία μαξάρα, ούτε πήρα κανένα σπίτι, καμία σπιδαρώνα. Μ' αρέσει, Κωνσταντίνε. Παρέμεινα έτσι όπως ήμουνα και φαντάζομαι ο Θεός να μας έχει καλά, έτσι θα μείνω μια ζωή. Δεν θέλω να ζω στη φανφάρα. Φαντάζομαι ότι αυτό έχει να κάνει και με την οικογένεια, έτσι. Ναι, εντάξει, με τις βάσεις και τις αρχές που εισλάβει από το σπίτι σου. Ναι, οι γονείς είναι το α και το ω σε ένα παιδί, εννοείται και οι δάσκαλοι του μετά. Σωστό. Δηλαδή είναι με πιο δάσκαλο καθίσεις, αλλά ξεκινάει από την οικογένεια όλο αυτό το πράγμα. Έχω δύο καταπληκτικούς γονείς που με στηρίζουν πάρα πολύ και με αγαπάνε και τους αγαπώ πολύ. Ποιες τα ονόματα τους δώσουμε, φιλιά? Είναι ο Παντελής και η Εμμανουέλα. Φιλιά. Πολλά πολλά φιλάκια από εμάς. Να τον χαίρεστε. Όταν ήμουν πιτσιρικάς, να ξέρεις, στην Κέρκυρα, είχαμε δύο παπαγαλάκια, τον Παντελή και την Εμμανουέλα. Ναι. Έτσι έμαθα τα ονόματα των γονιών μου, γιατί μου το μοιράς. Έβλεπα τα πουλάκια και μου λέγανε αυτός είναι ο Παντελής, αυτή είναι η Εμμανουέλα. Οπότε έτσι. Εσύ μεγάλωσε νησί. Ναι, στην Κέρκυρα. Ωραία παιδικά χρόνια. Φανταστικά παιδικά χρόνια. Με κρυφτό, με κυνηγητό. Χτυπάγαμε τα γονατάκια μας. Δεν υπήρχαν τα τάμπλετ να κάνουμε έτσι τις σελίδες. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπός μου. Τα ίδια λέω και εγώ εδώ από το κούλερ μέσα. Είχαμε βιβλία, διαβάζαμε όσο μπορούσαμε βέβαια, γιατί μας άρεσε πολύ το παιχνίδι. Αλλά εγώ πέρασα πολύ ευχάριστα παιδικά χρόνια και ζήσα χρόνια όμορφα, πολύ όμορφα. Είσαι από αυτού δηλαδή που πήγαινε η ώρα μία το βράδυ και έβγαινε η μαμά έξω και φώναζε. Σίγουρα. Κωνσταντίνε, υπήρχε σχολείο αύριο. Υπήρχε ωράριο. Δηλαδή 9.30, 10, 10.30 maximum ήμουν σπίτι εγώ. Πήγαινε σπίτι. Πήγαινα σπίτι γιατί έτσι ήταν οι γονείς μου. Είναι, παιδιά, γονείς μου, έτσι έχουμε, είναι. Έχουμε μεγαλώσει με παρόμοιο τρόπο. Γιατί εμείς μόνο το καλοκαίρι, ξέρεις, άμα ήταν κοντά στην πλατεία η μαμά, ο μπαμπάς, μας αφήνανε με τη μία. Αλλά 10 η ώρα η πόρτα έκλεινε και εμάς. Και αν αργούσα λίγο, υπήρχε μεγάλη ανησυχία, υπήρχε. Ναι, μεγάλο τέτοιο, πώς το λένε, πρόβλημα αν αργούσα λίγο. Εν τω μεταξύ, έχω γράψει ένα σωρό πράγματα να το ρωτήσω. Σκονάκι της Ευαγγελίας εδώ. Αλλά μου φωνάζουνε break. Λοιπόν, φύγαμε σε μικρή ανάσα, γιατί αν δεν μου το λέγανε, εγώ θα συνέχιζα να του μιλάω. Φύγαμε σε μικρή ανάσα και επιστρέφουμε εδώ στο κούλερ με Κωνσταντίνο Κουφό και πολύ, πολύ μουσική. Αυτά είναι. Κατά κάτι καρτά, ακούγος έχει η καρδιά μου. Αγαπημένος Στάν εδώ. Στράτος.
Στράτο, σωστό, να το πούμε και. Τα χαιρετίσματά μας στο Στράτο. Πολλά φιλιά και στην ομάδα του και στην Ανίτα και στο Βασίλη και σε όλα τα παιδιά εκεί και στην αδερφή του, επίσης τη Μαργαρίτα. Α, την Τζαπάν. Φιλιά στην Τζαπάν. Την αγαπώ. Εμείς αυτή η εκπομπή αγαπάει πολύ Στράτο, να ξέρεις. Πάρα πολύ. Και εγώ τον αγαπώ το Στράτο. Είναι πολύ καλό παιδί. Γενικά, ακούς εσύ ελληνική μουσική από εκείνη, οι επιρροές σου? Οι επιρροές μου κυρίως είναι ελληνικά τραγούδια. Μ' αρέσουν και τα ξένα, εννοείται. Θα κάτσω να ακούσω και ξένα. Γενικότερα, περνάω αρκετό χρόνο ακούγοντας μουσική στο σπίτι μου. Αλλά έχω κάποιους συγκεκριμένους που μου αρέσουν πάρα πολύ να ακούω. Για πες μου ποιες αρέσουν. Δηλαδή, όταν είσαι στο σπίτι σου και κάθεσαι αραχτός, τι θα βάλεις να ακούσεις? Πριν έρθω στην εκπομπή, άκουγα σχεδόν όλα τα τραγούδια του Παντελή. Παντελίδη. Παντελίδη. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Και εμείς αγαπάμε. Η μεγάλη αδυναμία και καψούρα πολλών. Και ένας από αυτούς είμαι και εγώ που έχω μεγάλη καψούρα. Εντάξει, νομίζω έχει αφήσει καλή κληρονομιά. Τον ακούμε για πάρα πολλά χρόνια το Παντελή. Πάρα πολλά χρόνια. Ποιο τραγούδι το αγαπάς? Από όλα, όλα. Όλα, λέει. Όλα, πραγματικά όλα. Τραγουδάς και εσύ, Παντελή, στο μαγαζί. Εννοείται, στο μαγαζί λέω και το γίνεται. Στις αρχές έλεγα και το θυμάμαι. Απλά πάντα γίνονται ανακατατάξεις λίγο στο πρόγραμμα και αλλάζουμε λίγο τα τραγούδια μας. Αλλά το γίνεται είναι μόνιμο και δεν φεύγει ποτέ. Άλλοι καλλιτέχνες που σου αρέσουν? Άλλοι καλλιτέχνες που μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου αρέσουν πολύ τα νέα παιδιά, όπως είπαμε ο Στράτος. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Πέτρος Ιακωβίδης που είναι νέο παιδί, φρέσκο αίμα. Πέτρος, αγαπημένος μας, πολλά παιδιά και τον Πέτρο. Ο Αργυρός μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα σαν είδωλα και τα λοιπά, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω είδωλα, είναι ο Νίκος Βέρτης, είναι ο Σάκης, ο Ρουβάς που με... και είχα τη χαρά να συνεργαστώ και με τους δύο. Κύριο Σάκης, ναι. Okay, εγώ έτσι το λέω, κύριο Σάκης, κύριο Ρουβάς. Είναι πολύ αγαπημένος μας επίσης. Εννοείται πως είναι αγαπημένος ο Σάκης, δεν το συζητάω. Εντάξει, αυτή την εκπομπή έχουμε παίξει πολύ Σάκη Ρουβά, δεν το συζητώ. Καταρχήν δεν φαντάζεσαι τι γίνεται στο μαγαζί με τις ρούβιτσες όλες. Σύγεται το μαγαζί. Ακόμα και σήμερα, το πρώτο που πάει, έχω ακούσει η Σάκη Ρουβά. Ακόμα και σήμερα πετάγονται πάνω στην πίστα και πάρε και τον Ρουβά. Ευαγγελία, έλα να μας δεις. Θα έρθω. Έλα να μας δεις. Θα έρθω. Τον αγκαλιάζουν και είναι ο κλασικός κύριος εκεί, ο οποίος εμφανίζεται ο μεγάλης μας. Ο ήρωας, ο καταλαβαίνεις τώρα, και ο αφανής ήρωας, ο οποίος πάει και τις παίρνει, τις απομακρύνει λίγο από το Σάκη. Αλλά τις αγκαλιάζει και αυτός, βλέπω. Εντάξει τώρα, άντρας είναι, τι θα κάνει. Τι λέτε πάνω, τι λέτε, έχετε οργιάσει. Λοιπόν, θέλω να πάμε σιγά σιγά να μελετήσουμε λίγο. Φεύγουμε, σίγουρα πάμε. Όχι, μην κάτσε. Έχω να σε ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα. Τα έχω γράψει όλα χειρόγραφα, κατάλαβα, δεν καταλαβαίνει κανένα τίποτα. Γι' αυτό χαίρομαι, ήρθε ο. Αυτό πάντα με άγχωνε αυτό, Ευαγγέλη, να ξέρει αυτό το ηλεκτρική κολλά. Γιατί μου θύμιζε τα διαγωνίσματα κτλ. Όπω λέει η μάνα μου, είμαι παπαρδέλα, παρλαπίπω. Και επειδή έχω πάρα πολλέ σκέψει στο κεφάλι μου, μόνο τα ξεχνάω. Γιατί έχω πραγματικά σε ρωτήσει τόσο πολλά πράγματα. Καταρχήν, η πιο ωραία στην Ελλάδα. Ποια είναι? Ποια είναι? Η Ελένη Μενεγάκη. Ποια αυτή θεωρεί πιο ωραία στην Ελλάδα? Όχι, δεν τη θεωρώ, τη θεωρούν όλοι αυτοί. Εμείς βέβαια πραγματικά θα συμφωνήσουμε. Είχα τη χαρά και εγώ την τιμή να συνεργαστώ παλιά μαζί. Λοιπόν, ξεκινάμε, μίλησα μαζί με την Ευαγγελία. Και επίση θα πω ότι η Ελένη είναι πάρα πολύ ωραία άβαφη. Είναι κούκλα που είναι άβαφη. Είναι ωραία, άβαφη είναι θεά, άβαφη είναι τα πάντα. Ναι. Βέβαια, θα περάσω εγώ τώρα στην άλλη πιο ωραία της Ελλάδας, γιατί μαζί της έκανες συνεργασία στα VMA μας εδώ 2016, που βραβεύτηκες και όλας πήρες το βραβείο του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου. Κατερίνα Στικούδη, που τραγουδήσατε μαζί. Ναι. Πώς ήταν η συνεργασία? Άψογη. Η Κατερίνα είναι πολύ καλό παιδί. Και ωραία γυναίκα. Προσπαθεί πολύ. Όπως είπα και πριν, γούστα είναι αυτά. Κάποιοι τη θεωρούν πανέμορφη, κάποιοι τη θεωρούν ελάχιστα ωραία. Εμένα η Κατερίνα μου αρέσει αρκετά, σαν σύνολο, ναι. Δεν είναι ακριβώς ο τύπος μου στην ομορφιά. Δεν είναι κακό που το λέω. Θα βγάλουμε είδηση τώρα, έλα, ετοιμαστείτε. Μα δεν είναι κακό που το λέω. Δηλαδή, εγώ π.χ. αρέσω την Κατερίνα, μπορεί να μην αρέσω. Αρέσω σε όλους, αρέσω σε ένα, μπορεί να μην αρέσω. Δεν είναι κακό. Αρέσει, είναι γούστα αυτά. Μ' αρέσει όπως τα λέει. Για δώσε λίγο. Που είχατε κλείσει τη βραδιά και είχε πάρει φωτιά από το στάδιο. Σου έλεγα το εξής, ότι η Κατερίνα είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Ξέρω ότι προσπαθεί πάρα πολύ και αυτό μου αρέσει όταν ένας άνθρωπος προσπαθεί να κάνει κάτι. Γιατί και εγώ προσπαθώ πάρα πολύ για αυτό που κάνω, τη δουλειά μου. Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Οπότε δεν είναι καλό. Αυτή ήταν η αφορμή μου που σου είπα ότι έχει να κάνει με γούστα, αν είναι ωραία ή δεν είναι ωραία. Δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο αν είναι ωραία η Κατερίνα. Η Κατερίνα προσπαθεί να κάνει κάτι στη μουσική. Έχει φύγει από το στάδιο του πλέον του μοντέλου, του modeling που έκανε. Ναι, πάει αυτό. Ναι, και είναι σε ένα στάδιο τραγουδιστικό πλέον. Ωραία. Εφόσον είμαι άντρας, θα την κρίνω και σαν γυναίκα. Τη θεωρώ ωραία, όντως, αντικειμενικά ωραία. Είναι ωραία Ελληνίδα. Ωραία Ελληνίδα, πολύ ωραία Ελληνίδα. Από εκεί και πέρα, σαν τραγουδίστρια, είναι καλή και εξελίσσεται. Αυτό. Εσύ, τι θεωρείς ότι πρέπει να έχει μια γυναίκα για να είναι ωραία?
Δεν χρειάζεται έναν καταρχήν εμφανισιακά όμορφη. Πρέπει να έχει αυτό το κάτι να τριγκάρει το μυαλό σου. Όχι, η ομορφιά εννοείς. Να έχει κάτι να τριγκάρει το μυαλό σου. Να, εμένα έτσι μου αρέσει. Μου κάνει και την μπάστα τώρα να το δει. Εσύ τι προσέχεις σε μια γυναίκα. Εγώ προσέχω τα οπίστια τη, ξέρεις. Ξέρεις να έχει το κάτι. Θεός. Λοιπόν, εγώ προσέχω σε μια γυναίκα τον τρόπο που θα μου μιλήσει. Μ' αρέσει να είναι έξυπνη η άλλη. Ναι, σ' αρέσει να. Ίσως επειδή είμαι εγώ αρκετά έξυπνος, μου αρέσει να είναι η Αλέξη. Μ' αρέσει ο Κωνσταντίνος φως. Σ' αρέσει δηλαδή λίγο να σε πιάνει λίγο εγκεφαλικά στο μυαλό, να σε τριγκάρει. Ναι, φτιάχνει, μου κάνει το μυαλό μου να το κάνει άνω κάτω. Ωραία, μου αρέσει. Θέλω να μου πεις πώς ένιωσες όταν παρέλαβες τα χέρια ή όταν μάλλον άκουσες το όνομά σου που σε φωνάξαν να παραλάβεις το μαζί σου. Άκουσα, Κωνσταντίνος Κουφός. Τα άκουσα, δεν τα άκουσα. Δεν έκανα και κάτι. Έμεινα εκεί και μου λένε όλοι. Σήκω, είσαι πρωτοεμφανιζόμενος. Σήκω να το παραλάβεις. Και σηκώθηκα και το πήρα. Έτσι κατάλαβα. Θέλω να μου πεις πώς ένιωσες εκείνη τη στιγμή όταν βλέπεις. Είμαι ένα χρόνο, είπες στο χώρο, δουλεύω πάρα πολύ σκληρά και το αγαπάω αυτό που κάνω. Πώς αισθάνθηκες όταν κράτησες το βραβείο και βλέπεις όλο τον κόσμο από κάτω που σιγοτραγούδησε το τραγούδι. Η αλήθεια είναι ότι αισθάνθηκα πάρα πολύ καλά. Κατέβηκα από την εξέδρα και είδα έναν κόσμο να χειροκροτάει, να τραγουδάει το τραγούδι, να μου δίνει το χέρι του για να το χαιρετήσω. Οπότε εντάξει, αυτό το συνέστημα είναι. Κάτι πρωτόγνωρο για μένα και ήταν τεράστια χαρά μου. Πάντως, εγώ να σου πω ότι γενικότερα το συνέστημα, η εντύπωση όλων που έχει αφήσει είναι ότι είσαι ένας πολύ χαμηλών τόνων και μετριών άνθρωπος. Και δεν είμαι αυτό που γράφει εδώ πάνω. Όχι, δεν είναι καθόλου wild, παιδιά. Δεν ξέρω, το καπέλο το φόρεσε έτσι. Ζητώ συγγνώμη, επειδή τα μαλλιά μου σήμερα είναι σαν σκατζόχυρου. Ζητώ συγγνώμη από τον κόσμο που βλέπει το καπέλο, οπότε. Όχι, δεν είναι wild. Πραγματικά, θυμάμαι χαρακτηριστικά ήρθε παιδιά στο green room. Δεν τον άκουσε κανένας, κοίταζε κάτι πολύ ταπεινός. Ναι, μας μίλησε στον πληθυντικό, νομίζω. Και λέω, ω παιδιά, καλλιτέχνης να μας μιλάει στον πληθυντικό, τι έγινε ξαφνικά. Όχι, πραγματικά, εμείς αγαπάμε πάρα πολύ να ξέρεις. Να είσαι καλά, και εγώ αγαπώ. Είμαι και εγώ λίγο mad μέσα μου. Είσαι. Κάνεις mad πράγματα, είσαι λίγο. Music all day. Music all day. Γενικά είσαι mad τυπάκι. Είμαι mad τυπάκι, ναι, κάνω τα δικά μου. Εγώ όταν γουστάρω κάτι πάρα πολύ, το λέω έτσι και λαϊκά, όταν γουστάρω κάτι πολύ, κάνω τρέλες. Μια μεγάλη τρέλα που έχεις κάνει ποτέ στη ζωή σου. Μια μεγάλη τρέλα που είχαμε από τη ζωή μου. Έφυγα από την Κέρκυρα με 0 ευρώ στην τσέπη για να γράψω ένα τραγούδι εδώ στην Αθήνα. Την πιο ωραία στην Ελλάδα και τελικά έγινε αυτό που έγινε. Με break πάλι. Πήγε, κόβεται, θέλω να του πω κι άλλα. Λοιπόν, πάμε, ανάστα και επιστρέφουμε εδώ. Κωνσταντίνος Κουφός στο κούλερ, φύγαμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπά στο κούλερ. Μαζί με την Ευαγγελία Τσιορλίδα. Σωστά. Ναι, 3, 2, 1. Δώσε! Πάμε! Έχει ωραίος, μ' αρέσει. Είναι θεός, τον αγαπώ ήδη. Δώσε! Λοιπόν, παιδιά, θέλω τον Κωνσταντίνο Κουφό να έρχεται μία φορά την εβδομάδα εδώ, μας και τη διάθεση. Αυτά είναι λοιπόν. Λοιπόν, θέλω πριν πάμε να δούμε κάτι πλάνα αποκλειστικά. Διαχειρός Κωνσταντίνου Κουφού. Από το κινητό του τα πήραμε, τα βουτήξαμε. Θέλω πραγματικά να σου πω ότι πολύ θετικός άνθρωπος εσύ. Το έχω αυτό, είμαι positive. Πάρα πολύ όμως. Άνθρωπος. Από... Έτσι. Θα κάνω την κλασική ερώτηση. Από πού αντλείς θετική ενέργεια? Λοιπόν, πηγαίνω, βάζω τον εαυτό μου σε μια μπρίζα. Γι' αυτό και τα μαλλιά μου έτσι σήμερα που σου είπα. Γι' αυτό ήρθε λίγο wild σήμερα. Λοιπόν, όχι εντάξει, από τον κόσμο. Μας δίνει ο κόσμος ενέργεια, την παίρνουμε, τη διοχετεύουμε κι εμείς σε διάφορους. Και από τη μουσική φαντάζομαι. Γιατί αυτά ήθελα να σου πω, όλα στα κομμάτια έχουν μια θετική νότα. Ανεβαστική. Καταλήγω πάντα στο θετικό. Ακόμα και τα ποτήρια μας ψηλά που κυκλοφορεί από την Panic Records. Και πηγαίνει πάρα πολύ καλά και ευχαριστώ τον κόσμο γι' αυτό. Ενώ ξεκινάει λίγο κάπως απεσιόδοξα ο τύπος του σεναρίου μας στο τραγούδι, στο τέλος λέει ότι ζούμε μόνο μια φορά. Περίμενε, ζούμε μόνο μια φορά. Αν το κάνουμε σωστά, αρκεί για. Ναι, ζούμε μόνο μια φορά. Αν το κάνουμε σωστά, αρκεί για να περάσουμε καλά. Αυτό μου αρέσει με, ότι γενικά καταλήγει σε κάτι ανεβαστικό. Είναι θέμα πάντα, ναι. Σαν να θέλεις επειδή, να μεταδίδεις την ενέργειά σου στο κοινό. Ισχύει αυτό. Θα σε δούμε καθόλου σε καμία έτσι πιο μπαλάντα, πιο κάτι. Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν σκέψεις τώρα να κάνουμε ακόμα ένα τραγούδι το Πάσχα ή μετά το Πάσχα. Mm-hmm. Το οποίο θα είναι πάρα πολύ χορευτικό και πάρα πολύ. Δηλαδή, θα έχει πόνο μέσα του, θα έχει λίγο κοψοφλεβιά μέσα του, αλλά ο ρυθμός είναι πολύ χορευτικός. Μ' αρέσει. Κατάλαβες τι σου λέω. Εντάξει, εσύ έχει ανεβαστικά πράγματα, όχι λοιπόν, ακόμη. Λοιπόν,
Και από Σεπτέμβρη και μετά βλέπουμε να κάνουμε κάτι σαν άλμπουμ, κάτι σαν CD, να έρθει κάποιος προπομπός σε ένα τραγούδι, κάτι θα δούμε. Μας που θα έχει μέσα μπαλάντα, εξίσου δυνατή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω αλλά να πάμε... κρατήστε το επόμενο κομμάτι, το οποίο θα είναι πολύ δυνατό, σας το υπόσχομαι. Εγώ το περιμένω, ξέρετε. Θέλω να περάσουμε να δούμε τα πλάνα. Λέγαμε πριν, για αυτή τη στιγμή που έζησε την Παρασκευή στο μαγαζί, ναι, που μας Παρασκευή. Πέρασε. Αυτό που λέγαμε πριν που... Για να πάμε να δούμε τα πλάνα. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι που τραγουδάμε στην αρχή. Ω, χαμός, ε! Λοιπόν, το κέντρο Αθηνών πάντα είναι σαν γήπεδο μέσα. Κατάμεστο, κατάμεστο. Είμαστε, γίνεται χαμός μες στο μαγαζί πάντα. Ρε, εσύ είναι όλοι όρθιοι, ε, και τα χέρια ψηλά. Δόξα τω Θεώ, πάει πάρα πολύ καλά το μαγαζί. Μπράβο σου, ρε, εσύ. Νομίζω ότι είμαστε νούμερο ένα φέτος. Έτσι, για να μην να πενεύουμε το σπίτι μας. Εγώ τα καλύτερα ακούω για σας. Χαίρομαι πολύ. Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Τώρα, Σάκης Ρουβάς, Πάολα, Τάμπτα, ναι. Εσύ, Κωνσταντίνος Κουφός, Τάνια Μπρεάζου, η Κασιανή, ο Αντώνης ο Δόμηνος, είμαστε όλοι ομάδα. Η Κασιανή τη φωνάρα. Φωνάρα. Πολύ. Έτσι. Έχω να σου πω. Έλλον. Είναι αυτό το σημειώδημα που έλεγες. Με τα χέρια, ε. Ναι. Πρώτη φορά συνέβη και μ' άρεσε πάρα πολύ. Άκου, τι γίνεται. Ο κόσμος θα ακολουθήσει μαζί μας. Όταν βλέπεις το κέντρο Αθηνών έτσι γεμάτο και να σε χειροκροτήσει. Φοράς και μαύρα τώρα. Φορά και μαύρα, ναι. Άκου εδώ. Χαρούμενος και πολύ περήφανος για αυτό, λοιπόν. Εντάξει, να σου πω και αυτό, είναι και η ανταμοιβή των κόπων σου, γιατί φαντάζομαι, ότι, για να τα πούμε κιόλας, γιατί έχω πάρα πολύ να το ρωτήσω. Ασχολείσαι από μικρός με αυτό με το τραγούδι. Στην ουσία, εγώ τραγουδούσα από πιτσιρικάς, αλλά πιο πολύ... Για το κέφι μου, στο σπίτι λίγο, καταλαβαίνεις τι λέω. Πιο επαγγελματικά το σκέφτηκα από το 2010 προς 2011. Mm-hmm. Εκεί ξεκίνησε λίγο η φάση να γίνεται, να σοβαρεύει. Με εκφράζει το τραγούδι. Απλά εκφράζουμε γράφοντας μουσική, στίχους. Και γράφεις, αυτό ήθελα να πω, ότι γράφεις κιόλας. Γράφω και στίχους και μουσική. Πιο ωραία στην Ελλάδα σε στίχους είναι δικό μου. Είναι κροατικό τραγούδι. Το μετρό αντίστροφα 54321 είναι στίχη και μουσική δικό μου. Το Τα ποτήρια μας ψηλά είναι κροατικό, όχι σέρβικο τραγούδι. Πάλι από την ίδια τραγουδίστρια τη Σεβερίνα, mm-hmm, και σε στίχους δικούς μου. Το επόμενο που βγαίνει είναι δικό μου και γενικότερα τα επόμενα που θα βγαίνουν θα είναι αποκλειστικά δικά μου. Άρα να υποθέσω εδώ τώρα, θα ήθελα να δω πώς είναι ο Κωνσταντίνος Κουφός στην καθημερινότητά του. Δηλαδή, εσύ, ας πούμε, την ημέρα σου πώς την περνάς. Την περνάς περισσότερο μουσική, έχεις κάποια άλλα ενδιαφέροντα, κάποια χόμπι. Πώς είναι ο Κωνσταντίνος Κουφός όταν κλείνουν, ας πούμε, οι κάμερες. Μ' αρέσει να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής με τον κόσμο και νομίζω γι' αυτό και με αγαπάει ο κόσμος και γι' αυτό και υπάρχει αυτή, πώς το λένε, η στήριξη. Εγώ γενικότερα έχω ένα. Ναι, μεν μπορεί να γράφω μουσική, να γράφω στίχους, αλλά η αδυναμία μου, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, είναι η φωνή μου. Προσπαθώ να την εξελίξω, να τη φτιάξω. Γιατί όπως δηλαδή όλοι ξεκινάμε από κάπου να έχουμε μια. Πώς το λένε. Έχει μια βάση. Είναι μια βάση. Η βάση μου είναι η στίχη και η μουσική που γράφω, έτσι. Και το μυαλό μου το χρησιμοποιεί αρκετά. Αυτό που έχω λίγο σαν αδυναμία είναι η φωνή μου. Προσπαθώ να την καλυτερεύω κάθε μέρα, οπότε κάνω πολλά μαθήματα φωνητικής. Πώς με τον δάσκαλό μου. Πραγματικά ειλικρίνεια, Παύλα. Ναι, εντάξει, ειλικρίνεια. Δουλειά, Παύλα, αυτογνωσία, Παύλα. Μ' αρέσει που να, κάθεσαι... Ξέρω τις αδυναμίες μου και δεν είναι κακό να το. Είναι καλό να το λες στον κόσμο. Κοίτα, ο κόσμος είναι μαζί σου. Να πούμε τώρα κακά τα ψέματα, να πούμε την αλήθεια. Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες ή τραγουδιστές που θα γυρίσουν να σου πούνε ότι εκεί λίγο έχω μια δυναμία. Τι σπηλέ μου, χαμηλέ μου, εκεί λίγο ίσως να κάνω να φαλτσάρω. Πώς λοιπόν, τα λέτε εσείς τέλος εγώ, πάντων. Εγώ λοιπόν υστερώ λιγάκι στη φωνή μου που προσπαθώ κάθε τρεις και λίγο κάθε μέρα να πηγαίνω να κάνω τα μαθήματά μου, να κάνω τις ασκήσεις φωνητικής μου. Να κάνεις μαθήματα. Κάθε μέρα εδώ και 1,5-2 χρόνια με τον δάσκαλο μου τον Χρήστο Λιριτζή. Πολύ περήφανο που συνεργάζομαι μαζί του εδώ και αυτό τον 1,5 χρόνο που σου είπα. Ήδη έχουμε κάνει πολύ θετικά βήματα. Νομίζω ότι η διαφορά είναι εμφανής. Αν ακούσεις το «Η πιο ωραία στην Ελλάδα» και το «Τα ποτήρια ψηλά», θα δεις μια τελείως διαφορετική φωνή και χρειά. Εσύ, μπράβο σου που το μοιράζεσαι πάντως μαζί με τον κόσμο και τον εαυτό σου. Μα ο κόσμος θέλει να ξέρει τις αλήθειες. Να σου πω κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ σε ένα παρουσιαστή, βεβαίως, τον Γιώργο τον Λιάγκα. Ναι. Λέει, να μην ντρεπόμαστε, λέει, να λέμε αυτά που νιώθουμε. Γιατί αυτά που νιώθουμε είναι και αυτό που είμαστε εμείς. Οπότε, αν λέμε κάτι διαφορετικά από αυτό που νιώθουμε, είμαστε πάνω να το παίξουμε κάποια διαφορετική. Και τον Γιώργο τον ξέρω αρκετά καλά, γιατί πέρυσι συνεργαζόμασταν ένα χρόνο και ειλικρινά είναι ένα πάρα πολύ έξυπνο άνθρωπο. Πολύ ειλικρινής, δηλαδή αυτό που βλέπεις μπροστά από τις κάμερες δεν έχει διαφορά πίσω. Στο πρωινό και μου κάνει την ίδια ακριβώς εντύπωση όπως και εσύ. Και θα σου πω τώρα να μου δώσεις και μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Κάτι, μια συμβουλή που μου είχε δώσει ο Γιώργος και μου την είχαν δώσει εμένα σαν όταν σπούδασα δημοσιογραφία στη σχολή. Μου έχουν πει και έλεγε και ο Γιώργος να διαβάζετε
τα πάντα, ακόμα και την ετικέτα πίσω από το αποσμητικό ή το σαπούνι, δεν ξέρω και εγώ τι, ακόμα και από εκεί έχεις να πάρεις κάτι ή κάπου να το χρησιμοποιήσεις κάποια στιγμή. Είδες λοιπόν πως καταλήγουμε στο ότι είμαστε, πρέπει να είμαστε πάντα ειλικρινείς, πάντα να έχουμε την αλήθεια μπροστά μας, γιατί η αλήθεια ποτέ δεν χάνει. Αυτό είναι αλήθεια και γενικότερα ο κόσμος νομίζω το αντιλαμβάνεται. Με αυτό που είχα να σου πω, δηλαδή ότι άμα κάτσω εγώ και πω ότι έχω φωνάρα, νομίζω ότι ο κόσμος δεν θα το καταλάβει. Εντάξει, εσύ, δεν είσαι πολύ τόσο πολύ. Δεν σου είπα, ρε παιδί μου, ότι είναι αυτό που είχα πει και στο Γρηγόρη παλιά. Έχω μια φωνή η οποία θεωρώ ότι δεν προσβάλλει αυτιά. Δηλαδή μπορεί να με ακούσει κάποιο ευχάριστα, αλλά χωρίς να πει ότι το παλικάρι, πω, πάμε να δούμε, να ακούσουμε τον Μάριο Φραγκούλη, ας πούμε. Δεν έχω αυτή τη φωνή. Έχω μια φωνή η οποία διασκεδάζει τον κόσμο. Εμένα αυτό που μου αρέσει είναι ότι κάνεις αξιολόγηση του εαυτού σου. Και είναι αυτό που λες. Δεν είναι ότι βγήκα, έκανα 42 εκατομμύρια views. Α, είμαι τέλειος, άρα είμαι στάσιμος. Γιατί δεν γενικά... κάνω 42 εκατομμύρια με τη φωνή μας. Μην τρελαθούμε. Τώρα εντάξει. Εντάξει, άμα δεν είχες και αυτή τη φωνή. Η φωνή σου είναι ζεστή, είναι ωραία. Ήταν το κομμάτι, ήταν ο στίχος. Ήταν ο τρόπος που το τραγούδισα, θεωρώ. Ήταν και το είμαι ένα νέο παιδί που δεν το ήξερε ο κόσμος. Όλα αυτά συνέβαλαν στο να γίνει αυτή η επιτυχία που έγινε. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά είναι ωραία γιατί κανένας, όλοι μας, όσο ζούμε αυτό που λένε, όσο μαθαίνουμε, δεν είναι κλισέ. Είναι αλήθεια. Γιατί και εγώ στη δουλειά μου, στη συνέντευξη, στην παρουσία. Όλοι μας έχουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω και μπράβο σου που το παραδέχεσαι και δημοσίως. Αυτό ακριβώς λέω. Ότι η αγάπη που μου δίνει ο κόσμος, προσπαθώ να την ανταποδίδω με τα μαθήματα. Δηλαδή να γίνομαι καλύτερος και να, κάθε φορά να ακούνε κάτι καλύτερο. Π.χ. στο τέταρτο κομμάτι που θα έρθει, θεωρώ ότι ο κόσμος θα ακούσει ακόμα καλύτερα τη φωνή μου. Και όχι λόγω στούντιο. Δηλαδή στο στούντιο δεν ζητάω να μου φτιάχνει τη φωνή μου ο παραγωγός μου, ο Πάρης ο Κάλπος. Ο Πάρης ο Κάλπος, γεια σου Πάρη. Γεια σου Πάρη. Λοιπόν, δεν είναι ότι του ζητάω να μου φτιάξει τη φωνή μου. Προσπαθώ πάντα να είμαι όσο το δυνατόν καλύτερο και αυτός να φτιάξει 2-3 πραγματάκια τα οποία όσα παίρνει, κατάλαβα. Θα σε κόψω λίγο, μου φωνάζουν break. Λοιπόν, φεύγουμε λίγο γρήγορα. Επιστρέφουμε. Θα του κάνω λίγες ερωτήσεις ακόμα όταν επιστρέψουμε, αλλά θα μπει μέσα και ο φίλος μας ο Γιώργος. Ο Γιώργος, έτσι. Γιώργος Παρασκευάς. Γιώργος Παρασκευάς. Θα τον ακούσουμε live αποκλειστικά εδώ για εσάς, για το κούλερ, για τα κουλεράκια. Να σε ξεχάσω, να προχωρήσω, να προσπεράσω, μη με στη... Έλα λίγο! Αυτά είναι. Ανέβασέ μου λίγο τον καλλιτέχνη μου! Ό,τι θέλεις μωρό μου, πες έλα, μου τι θες να κάνω εγώ για σένα τώρα εδώ! Κωνσταντίνος του πως το κούλερ! Φωνάζεις και φωνάζεις για να σ' ακούω κιόλας. Γιατί δεν φωνάζω εγώ καθόλου, να ναι, δεν έχουν νερά έξι στο βάθος, γιατί μιλάω πάρα πολύ ακατάπαυστα. Φωνάζω επίσης όταν ξεκίνησα. Μαζί, εμείς κάνουμε παρέα. Όταν ξεκίνησα αυτήν την εκπομπή, φώναζα πάρα πολύ. Γιατί φωνάζει, κορίτσι μου. Αλλά έχω πει, ήθελα να ξέρετε. Να ακουστώ, να ξέρω. Εμείς είμαστε cool. Είμαστε cool. Λοιπόν, και τώρα που λέμε για cool, θα πάρω το cool. Θέλω να σα πω κάτι άλλο. Ποιο είναι το πιο κουφό πράγμα που σου έχουν πει, Κωνσταντίνε. Αν θα βγάλω το επιόρα στην Ελλάδα 2, επειδή έχω γράψει ένα στίχο που θα τον ακούσει τώρα. Α, ναι! Δεν είναι. Δεν το προορίζω να το βγάλω σαν πιο ωραία στην Ελλάδα 2. Τι άλλο κουφό μου έχουν πει. Το κουφό είναι που νομίζω ότι το περσόνα είναι το επίθετο μου, ενώ δεν είναι. Έχει γίνει ένα θεματάκι με αυτό, δεν καταλαβαίνω. Ότι ήταν το γκρουπάκι μου η περσόνα. Ο Αλέξανδρος Σαβλονίτης και εγώ δύο μαζί. Για κάναμε τους περσόνας. Αυτό δεν έχει τύχει να μου πούν πολλά μόνο. Η πιο, ας πούμε, πώς θα σου πω τώρα, ακραία εκδήλωση θαυμάστριας. Όχι, κάτι... εντάξει, μια χαρά. Αγάπη μόνο. Αγάπη μόνο, εντάξει. Ναι. Είναι cool τα πράγματα και εδώ, όπως λέτε. Cool, όλα. Θέλω να μου πεις αυτό που ξεκινήσαμε πριν και δεν το ολοκληρώσαμε. Γενικά η καθημερινότητά σου, τι περιέχει εκτός από μουσική και τραγούδι και μαθήματα. Με τι αδερφή. Παρέα. Καλά φιλαράκια, γιατί εγώ δεν έχω αδερφή, αλλά έχω καλούς φίλους. Εσύ μόνο έχω παιδί. Και κάνω καλή παρέα με άτομα και του χώρου αλλά και εκτός χώρου. Τέλεια. Να δώσω πολλά φιλιά στον κολλητό μου, τον Ονούφριο. Ονούφριο, πολλά φιλιά και από μένα έχω να σου πω. Πολλά φιλιά και από την Ευαγγελία. Αυτά. Ποιοι είναι οι κολλητοί από αυτό το χώρο. Από το χώρο δεν έχω κολλητοί από το χώρο. Έχει πολύ καλό φίλο. Τα οποία είναι γνωστά. Δεν μπορώ να πω δύσκολη λέξη ο φίλο, έτσι. Έχει γνωστού. Γιατί γνωστούς, σε αυτό το χώρο γενικά λένε δεν γίνονται και πολλές φιλίες. Αλλά καμιά φορά. Εγώ δεν είμαι τέτοιο. Εγώ εκτιμώ πολύ τα άτομα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαστε φίλοι, γιατί φίλοι είμαστε με άλλα άτομα που. Έχει φίλου, α πούμε, γιατί ξέρω ότι η ανδρική φιλία είναι ιερή και έχει γερές βάσεις. Έχει φίλου, α πούμε, από το σχολείο. Από το στρατό έχω φίλου. Από το στρατό. Στρατό. Λένε ότι στο στρατό είναι καλό να πιάνεις φιλίες με άτομα που δεν είναι κοντά από την περιοχή σου, ότι είναι από νησιά. Από το νησί είναι και για να μπορείς να κάνεις διακοπές μετά. Και ο Θοδωρής, ο φίλος μου που ήμασταν μαζί φαντάρι από την Κέρκυρα για αυτός. Βλέπω τα χαρακιά εδώ πέρα, γι' αυτό το θυμήθηκα. Τι σε κάνει ευτυχισμένο.
Ευτυχισμένο. Να ακούω ότι η δική μου είναι καλά, η μάνα μου, ο πατέρας μου ότι είναι καλά, ότι, έχουν, ότι έχει υγεία όλος ο κόσμος. Ειλικρινά στο λέω καθαρά. Χαίρομαι, το πιστεύω. Και τίποτα. Ευτυχισμένο αυτό με κάνει. Μουσική, υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα αυτά. Υγεία πάνω απ' όλα αυτό. Θα ήθελα να μου πει τι. Είμαι απλοϊκός άνθρωπος. Το καταλάβει. Είσαι δικός μας εσύ. Είσαι δικός μας άνθρωπος. Άμα αναρωτιέσαι τι ζώδιο είναι ζυγός. Θα τα πούμε κι αυτά. Τα λέμε και το αγαπημένο φαγητό. Μπριζόλα με πατάτες. Απλά πράγματα. Κουλ. Δικό σα αρωτή μαμά, ξέρει το φούρνο αυτό. Θέλω να μου πει ποια συνεργασία θα ονειρευόσουν. Μια συνεργασία με ποιον καλλιτέχνη, ποια καλλιτέχνηδα. Το έχω πει πολλές φορές, παιδιά, και το αναφέραμε και λίγο πριν. Ήθελα πάρα πολύ με τον Παντελή εγώ. Αυτό ήθελα πάρα πολύ, ναι. Και με πιάνανε και στο καμαρίνι και μου λέγανε ότι επειδή κολλάμε πάρα πολύ με τον Παντελή, να το κάναμε. Αυτό. Τώρα για τώρα έχω κάνει με τους μεγαλύτερους και τους καλύτερους. Δηλαδή, με τον Νίκο Πέρση, Νίκο Σβέρτη, με τον Σάκη δύο φορές. Καλοκαίρι και τώρα το χειμώνα. Δηλαδή, μεγάλη μου τιμή. Με την Πάολα, με την Τάμτα, με όλα τα παιδιά που συνεργαζόμαστε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είστε ωραίο τιμή να ξέρει εκεί. Να σε καλά. Επίσης, εγώ αγαπώ Τάμτα, τα φιλιά μου τη δώσει. Να είναι καλά, θα πω από κοντά. Πραγματικά. Και θέλω να μου πει πριν, θα περάσουμε να τον ακούσουμε, να ξέρετε, live εδώ, μόνο για εσά για τα κουλεράκια. Ποιο είναι το τραγούδι με το οποίο έχει φάει τρελό κόλλημα τον τελευταίο καιρό. Στη δική μου αγκαλιά, Αργυρό. Στη δική μου αγκαλιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σε εγώ γνώρισα από κοντά. Να σε καλά. Πέρασε καταπληκτικά. Εύχομαι να πέρασε και εσύ ωραία. Πάρα πολύ όμορφα. Πέρασε η ώρα χωρίς να καταλάβω καν. Χαίρομαι. Σου εύχομαι από καρδιάς τα καλύτερα, μόνο ανωδικά. Και πολύ. Να παραμείνεις έτσι αυθεντικός. Και να έχουμε υγεία. Να έχουμε υγεία. Υγεία, αυθεντικός και cool όπως είσαι. Σε ευχαριστώ πολύ. Κωνσταντίνος Κουφός, δεν τον αποδεσμεύω. Περνάει από εδώ αριστερά μου. Και να καλωσορίσω και τον Γιώργο. Ο Γιώργος Παρασκευάς. Μου κάνει τιμή σήμερα και να μαζέψει. Καθίστε από εδώ. Μ' αρέσει όταν έχουμε live. Καθίστε, θέλω να σας ακούσω, θα σας ακούσω μέχρι να τελειώσει εκπομπή. Ωραία. Πείτε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλουμε. Γιώργο, είσαι καλά. Γιώργο, ξέρεις τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, ναι, μιλά. Ο Γιώργος μιλάει, παιδιά, δεν είναι... έχει φωνή, μιλάει το παιδί. Μ' αρέσει γιατί το διόρθωσε μόνο του. Λοιπόν, Ευαγγελία, ξέρεις τι θα κάνουμε τώρα. Θέλω να μου πεις, ναι. Θα μου δώσει τον τόνο μου ο φίλος μου ο Γιώργος. Ναι. Και θα σου αφαιρέσω το τραγούδι αυτό που λέει. Ναι. Ζαλίζεσαι κι εσύ από το ποτό. Νιώθω ότι με θες όσο κι εγώ. Και είναι ωραίο να μεθάμε από ερώτα κι δυο. Τι κατά κάτι κατά. Άκου πως ηχεί η καρδιά μου για σένα. Παλαμάκια σου χτύπα. Στο ρυθμό της χόρεψες εσύ για μένα. Από τη στιγμή που φάνηκες μπροστά μου χτυπάει σαν τρελή. Για σένα η καρδιά μου σάρκα και οστά. Παίρνουν τα όνειρά μου και με ένα βλέμμα σου ξεκανάω το όνομά μου. Άιτε. Ποια δύναμη να βρω, να έρθω να σου μιλήσω. Κάτι να σου πω πρέπει. Για ποιο για να φτιαχτώ, μήπως καταφέρω και έρθω. Ζαλίζομαι από το πολύ ποτό. Τα χείλη σου μυρίζουν αλκοόλ. Μα δεν με νοιάζει, δεν με πειράζει. Απλώς θέλω να τα γευτώ. Δυνατά! Τι κατά κατ' τι κατά. Άκου πως ηχεί η καρδιά μου για σένα. Παλαμάκια σου χτύπα. Στο ρυθμό της χόρεψε. Και δώσε μου λίγο πόνο. Πάντοτε ζητούσα κάποια στη ζωή μου γυαλιά καρφιά να κάνει όλη την ύπαρξη μου κι ήρθες εσύ πνοή να πάρω απ' τα φιλιά σου σαν τρελός πόθο να μπω στην αγκαλιά σου να μ' αγαπάς να σ' αγαπώ να θέλεις μόνο εμένα να σε έχω δίπλα μου Θεό να ζω μόνο για σένα τι να μας πουν που δεν μπορούν να ζήσουν ό,τι ζούμε κάποιοι δεν ξέρουν να αγαπούν και άλλοι απλά μπορούνε. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Κουφός μαζί μας, Σίκο, θέλω να χαιρετηθούμε όλοι και μαζί. Μαζί μας, τον ευχαριστώ και πάρα πολύ. Παρασκευά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό για εσάς για τα κουλεράκια. Χάρηκα πάρα πολύ που είχαμε μαζί Γιώργο, μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Γιώργο, που ήρθες εδώ, πραγματικά. Να σε καλά. Σου εύχομαι τα καλύτερα, τα καλύτερα. Εύχομαι υγεία, τηλεθέασεις πολλές, έτσι. Ευχαριστούμε, παιδιά. Να γίνει χαμός. Το cooler πρώτος, λίγο. Σου εύχομαι σε ένα βίντεο κλιπ με τον Κωνσταντίνο. Κούφο. Το έχουμε κλείσει. Θα έρθεις, θα παίξεις. Κλείσει. Εννοείται θα έρθει. Με χαρά. Είπαμε ότι η Ευαγγελία θα είναι στο επόμενο μας κλιπ. Το εννοούμε. Το έχετε καταγράψει όλοι. Θα καταγράφουμε. Άμα δεν δεις, Κωνσταντίνε. Συμφωνείς.
Κωνσταντίνε Κουφέ, ίσως συναδείς, μην μου κάνεις τον κουφό. Θα το παίξω κουφό, θα παίξω κουφό. Λέει, να προσέχεις να μην υπόσχεσαι σε μικρό παιδί. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Κουφός στο Cooler. Όλα τα καλά σου εύχομαι. Panic Records, καινούργια τραγούδια έρχονται. Υγεία σε όλους, φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Πολλά.